Περιορισμένες είναι οι δυνατότητες της Κρήτης για περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών παρά το γεγονός πως υπάρχει πρόβλημα με τον διαθέσιμο αριθμό των κλινών. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σύμφωνα με τους φορείς του τουρισμού, γιατί δεν υπάρχει ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις. Αν λάβουμε υπόψη όμως ότι έχουμε ένα ανεμικό τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, ένα φορολογικό σύστημα που είναι εντελώς ασταθές και αλλάζει, και μια μεγάλη γραφειοκρατία η οποία καθυστερεί αδειοδοτήσεις, αυτό σίγουρα είναι ό,τι χειρότερο για ένα μελλοντικό επενδυτή. Τι γίνεται όμως με όσα ακούγονται για κάποιες μελλοντικές επενδύσεις ή ακόμα και για κάποιες που βρίσκονται στα σκαριά εδώ και χρόνια? Χωρίς να θέλω να ακουστώ απεσιόδοξος, δεν μπορεί να προχωρήσουν αν δεν λυθούν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Δεν βλέπω κανένα λόγο κάποιος ξένος επενδυτής, ο οποίος έχει τα λεφτά και υπάρχουν τέτοιοι επενδυτές, να τα επενδύσει στην Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες, σε ένα εντελώς αβέβαιο μέλλον, που δεν ξέρει ούτε τι φόρο θα πληρώσει, ούτε πότε θα πάρει τις αδειές του, ούτε πραγματικά πώς θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτά από τη στιγμή που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει και οι ξένες τράπεζες θεωρούν την Ελλάδα αβέβαιο μέρος για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, πάρα πολλές επενδύσεις κυρίως στην περιοχή της Σιτίας, της Νότιας Κρήτης και άλλες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αν ξεπεραστούν αυτά τα τρία πράγματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και καλή προοπτική να γίνουν και πραγματικά έχουμε ανάγκη αυτές τις επενδύσεις. Πολύ περισσότερο, μάλλον στις περιοχές που πρόκειται να γίνουν, οι οποίες έχουν ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της περιοχής. Και οι ξενοδόχοι περιγράφουν το ζωφερό τοπίο που επικρατεί στις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη, ενώ τονίζουν πως για να αυξηθεί ο τουρισμός στην Κρήτη, καθώς οι κλίνες στους καλοκαιρινούς μήνες δεν φτάνουν, πρέπει να αυξηθεί η τουριστική περίοδος. Οι επενδύσεις οι οποίες είναι να γίνουν είναι λίγες. Δηλαδή, όταν χτίζεται ένα ή δύο ξενοδοχεία το χρόνο στην Κρήτη, για το μέγεθος του νησιού είναι λίγο. Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Σίγουρα χρειάζεται όλες οι κλίνες να είναι σε άριστη κατάσταση και να κλεισμένες. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια καλή φάση. Έχουμε καλές κλίνες στην Κρήτη. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να έρθει κάποιος νέος επενδυτής να επενδύσει εδώ πέρα με την κατάσταση αυτή τη στιγμή την οικονομική της Ελλάδος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και υπάρχουν συνέχεια προβλήματα. Τα υπουργεία καθυστερούν πάρα πολύ για τις άδειες και τα χαρτιά. Υπάρχει μια γραφειοκρατία τεράστια. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Για να αυξηθεί ο κόσμος στην Κρήτη, πρέπει να αυξηθεί η περίοδος. Πάντως, σύμφωνα με τους φορείς του τουρισμού της Κρήτης, η μη υλοποίηση των τουριστικών επενδύσεων και το κόλλημά τους στα γρανάζια της γραφειοκρατίας αποτελεί το νούμερο ένα ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις και για τους υπόλοιπους υποψήφιους επενδυτές.